ταξιδεύοντας με τις ιστορίες. Ιστορίες για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά. Ανάγνωση επιμέλεια, Χρυσούλα Κούρτη. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είπαν ότι η ελεημοσύνη έχει φτερά μεγάλα και διασχίζει τον αέρα, ξεπερνά τον ήλιο και τη σελήνη και τα πλήθη των αγγέλων και παρευρίσκεται στο θρόνο ενώπιον του Θεού και βοηθά τον αμαρτωλό να βρει έλεος και συγχώρηση από το Θεό. Η ελεημοσύνη είναι ικανή και άλλες αμαρτίες να εξαλείψει και την καταδίκη να απομακρύνει. Ενώ εσύ σιωπάς, αυτή στέκει κοντά σου και γίνεται συνήγορός σου. Σε αυτήν τη σπουδαία αρετή αναφέρονται και οι ιστορίες που θα ακούσουμε σήμερα. Από το βιβλίο του Παντελή Πάσχου «Γυναίκες της ερήμου», εκδόσεις Ακρίτας. Περί ελεημοσύνης και πίστεως. Στην πολιτεία υπήρχε μια γυναίκα χριστιανή που ήταν παντρεμένη με έναν ειδωλολάτρη. Και παρά τη φτώχεια τους, είχαν 50 νομίσματα μεγάλα, τα λεγόμενα μιλιαρίσια. Μια μέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του, «Λέω να δανείσουμε γυναίκα με τόκο τούτα τα μιλιαρίσια και κάπως να ανακουφιστούμε, γιατί έτσι τρώγοντάς τα ένα-ένα θα τα ξοδέψουμε όλα». Εκείνη τον άκουσε, αλλά είχε κάτι διαφορετικό να του προτείνει. «Εγώ λέω, καλύτερα να τα δώσουμε δανεικά στο Θεό των χριστιανών». «Και πού είναι ο Θεός των χριστιανών?» ρωτάει ο άνδρας της. Του απαντάει η γυναίκα του, «Θα σου τον δείξω εγώ». Και έτσι, δανείζοντάς τα σε εκείνον, όχι μονάχα τόκο θα σου δώσει, αλλά θα διπλασιάσει και τα κεφάλαιά σου. «Πάμε», της λέει ο σύζυγός της, «να μου τον δείξεις και να του τα δανείσουμε». Παίρνει λοιπόν τον άντρα της και τον πάει στην εκκλησία. Εκεί του δείχνει τους φτωχούς ζητιάνους και του λέει, «Εάν δώσεις τα χρήματά μας σε αυτούς, ο Θεός των χριστιανών θα σου τα δώσει όλα όσα σου είπα». Ο σύζυγος έδωκε με χαρά τα 50 μιλιαρίσια στους φτωχούς και έφυγαν και οι δυο τους για το σπίτι τους. Πέρασαν 3 μήνες και καθώς στενεύτηκαν κάπως με τα έξοδα, λέει ο άντρας στη γυναίκα του, «Αδελφοί, τώρα που στενευόμαστε και δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν νομίζεις πως ο Θεός των χριστιανών θα ήταν χρήσιμο να μας δώσει κάτι από εκείνα τα μιλιαρίσια?» Η γυναίκα του του αποκρίνεται λέγοντας, «Πήγαινε πάλι όπου τα έδωκες και θα σου τα δώσει με προθυμία». Εκείνος έφυγε γρήγορα και πήγε στην εκκλησία. Στάθηκε στο σημείο εκείνο που έδωκε στους φτωχούς τα μιλιαρίσια, μα δεν είδε κανέναν από εκείνους που θα ζητούσε τα χρεωστούμενα, παρά μονάχα φτωχούς. Και καθώς σκεφτότανε μέσα του σε ποιον άραγε να μιλήσει και από ποιον να ζητήσει τα χρήματα, βλέπει μπροστά του ένα μιλιαρίσιο πεσμένο κατά γης. Το πήρε και πήγε στο σπίτι του και λέει στη γυναίκα του, «Πήγα, όπως μου είπες, στην εκκλησία των χριστιανών, μα εκεί δεν είδα κανέναν. Πίστεψέ με, γυναίκα, από αυτούς που είπες, ούτε και μου έδωκε κανείς τίποτα. Ωστόσο, εκεί όπου είχα δώσει τα 50 μιλιαρίσια στους φτωχούς, βρισκόταν κατά γης ετούτο το μιλιαρίσιο». Του λέει τότε η γυναίκα του, «Ο Θεός των χριστιανών σου το έστειλε αυτό, κατά τρόπον αόρατο, όπως αοράτος διοικεί και κυβερνά τον κόσμο ολόκληρο. Πήγαινε λοιπόν να αγοράσεις πράγματα να φάμε σήμερα και μετά εκείνος και πάλι θα φροντίσει». Τότε ο σύζυγος πηγαίνει στην αγορά και αγοράζει ψωμί, κρασί και ένα ψάρι και επιστρέφοντας τα δίνει στη γυναίκα του. Εκείνη πήρε το ψάρι και άρχισε να το καθαρίζει. Και μόλις το έσκισε στη μέση, βλέπει μέσα στα σπλάχνα του κάτι σαν πολύτιμο λίθο που την έκανε να μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήξερε καλά τι είναι,
αλλά το έβαλε στην άκρη και το φύλαξε. Ύστερα, όταν ήρθε ο άντρας της, παίρνει τον πολύτιμο λίθο και τον δίνει στον άντρα της λέγοντας: «Κοίταξε τι βρήκα μέσα στην κοιλιά του ψαριού». Και εκείνος, βλέποντας τον πολύτιμο λίθο, εθαύμασε την ομορφιά του, έστω και χωρίς να ξέρει τι ήταν και τι άξιζε. Παίρνει λοιπόν την πολύτιμη πέτρα και πάει σε έναν τραπεζίτη που ήταν έτοιμος να κλείσει το μαγαζί του, γιατί είχε ήδη βραδιάσει, και του λέει: «Τι θα έδινες για να αγοράσεις αυτή την πέτρα?» Και ο χρηματιστής του απαντάει με την ερώτηση: «Εσύ τι θα ήθελες?» «Ό,τι θέλεις δώσε», του απαντά. Του λέει ο χρηματιστής: «Θα σου δώσω 5 μιλιαρίσια». Εκείνος νόμισε πως τον κοροϊδεύει και του λέει: «Και δίνεις τόσα για τούτη την πέτρα?» Μα και ο χρηματιστής νόμισε πως ήξερε την αξία του και τον ειρωνευότανε, οπότε του λέει: «Πάρε τότε 10 μιλιαρίσια». Αλλά εκείνος πάλι νόμισε πως τον κορόιδευε και σιωπούσε. Ο χρηματιστής διπλασίασε το ποσό λέγοντας: «Πάρε 20 μιλιαρίσια». Μα εκείνος σιωπούσε πάλι και δεν αποκρινότανε. Και όταν ο χρηματιστής, ανεβάζοντας την τιμή, έφτασε να δίνει 30 και 40 και 50 μιλιαρίσια και ορκιζότανε πως θα τα δίνει αυτά στην πραγματικότητα, ο πολιτής σκέφτηκε πως αν δεν ήταν η πέτρα αυτή τόσο πολύτιμη, ο χρηματιστής δεν θα έδινε 50 μιλιαρίσια. Τότε λοιπόν άρχισε να την μπαζαρεύει πιο σκληρά. Σιγά σιγά ο χρηματιστής, ανεβάζοντας κι άλλο την τιμή, έφτασε στα 300 μιλιαρίσια. Τότε του έδωκε την πολύτιμη πέτρα, πήρε τα χρήματα και πάει χαρούμενο στη γυναίκα του. Εκείνη, βλέποντάς τον έτσι χαρούμενο, τον ρωτάει: «Πόσο του την πούλησες την πέτρα, κύριέ μου?» Νόμιζε πως ο άντρας της θα είχε εισπράξει 10 ή το πολύ 20 φολερά. Εκείνος όμως έβγαλε και της έδωκε τα 300 μιλιαρίσια. Και εκείνη, θαυμάζοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, του λέει: «Βλέπεις τώρα, κύριέ μου, πόσο είναι αγαθός και ευγνώμων ανταποδότης και πλούσιος ο Θεός των χριστιανών. Πρόσεξες ότι μας έδωκε πίσω όχι μονάχα τα 50 μιλιαρίσια και τον τόκο τους, αλλά μέσα σε λίγες μέρες εξαπλασίασε το ποσό που του δάνησες». Μάθε λοιπόν ότι άλλος Θεός εκτός από εκείνον δεν υπάρχει, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Και εκείνος ο ειδωλολάτρης, βλέποντας τούτο το θαύμα, πίστεψε και έγινε χριστιανός. Και όσοι εκεί γύρω το έμαθαν, εδόξασαν το όνομα του Θεού και εθαύμασαν και την πίστη εκείνης της γυναίκας.
το τάσι με τα όσπρια. Στα παλιά τα χρόνια ήταν ένας μοναχός, Γρηγόριο τον έλεγαν, και έμενε κλεισμένο στο κελάκι του και καλλιγραφούσε τα ιερά βιβλία. Μια μέρα του χτύπησε την πόρτα ένας ξενομερίτης. Είπε πως ήταν ναυαγός. Κατάπιε το καράβι του η θάλασσα και αυτός με τη βοήθεια του Θεού κατάφερε και βγήκε στη στεριά. Μα στο χάλι που ήταν, πού να γυρίσει στην πατρίδα του. Αν είχε ο γέροντας να του δανείσει ένα ρούχο, μόλις ξανά πιανε στα χέρια χρήματα θα του το γύριζε οπωσδήποτε. Ρούχο έξω από αυτό που φόραγε δεν είχε άλλο ο Γρηγόριος. Στο σακούλι του όμως βρισκόταν μερικά νομίσματα. Σηκώθηκε και του έδωσε όσα έπιασε η χούφτα του. Και ο ξένος έφυγε μουρμουρίζοντας διάφορες ευχές. Δεν πρόλαβε να ξαναπιάσει ο γέροντας τα μολύβια του κι άλλο ζητιάνος ήρθε και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του κελιού του. Έδωσε και σε αυτόν όσα νομίσματα του είχαν απομείνει και δόξασε το Θεό γιατί μπόρεσε και βοήθησε δύο ανθρώπους που βρέθηκαν σε ανάγκη. Η προσευχή αποκρατιότανε στα χείλη του ακόμη και νέα χτυπήματα ακούστηκαν στην πόρτα. «Μια βοήθεια παρακαλώ». Κοιτά ο μοναχός ολόγυρα, θεόγυμνο το κελάκι του, και η χρηματοσακούλα ριγμένη κάτω άδεια. Μόνο το ιερό βιβλίο πάνω στα γόνατα και πλάι του τα σύνεργα της δουλειάς. Τίποτε άλλο. Μήτε ένα στροσίδι στη γωνιά. Πάνω στα χόρτα ανάπαυε το κορμί του. Ένιωσε στενεμένος. Και τότε σκάλωσε το μάτι του στο αργυρό τριβλίο το τάσι με τα βρεμένα όσπρια που του στείλε να φάει η μάνα του, η Σιλβία. Το βλέπει και αναγαλιάζει η ψυχή του. Δεν θα έφευγε ο άνθρωπος αβοήθητος. Σηκώνεται, το παίρνει και του το δίνει και με τα όσπρια μαζί. «Άντε, στην ευχή του Θεού, αδερφέ μου». Και η καρδιά του πετάριζε όπως του βρέφους που έκανε τα πρώτα βήματα δίχως να πέσει. Εκείνη τη μέρα ζωγράφισε τα πιο ωραία σχέδια στο ιερό βιβλίο ο Γρηγόριος. Πέρασαν χρόνια από τότε. Έδωσε ο Θεός και ο μοναχός Γρηγόριος έγινε ο ηγούμενος στο μοναστήριο που ησύχαζε. Το αξίωσαν οι άλλοι μοναχοί. Και μια μέρα είπε στο σακελάριο να καλέσει 12 φτωχούς και να φάνε όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι. Και κάλεσε τους φτωχούς ο σακελάριος και έστρωσε για 12 το τραπέζι. Μα όταν ήρθε ο ηγούμενος να ευλογήσει το ψωμί και το φαΐ και το κρασί που θα τους φίλευαν, αντί 12, είδε να κάθονται στο τραπέζι 13. «Πού βρέθηκε ο 13ος, ρώτησε το σακελάριο. «Για 12 δεν έστρωσε στο τραπέζι». Ο υποτακτικός μέτρησε με το μάτι τους καλεσμένους, έναν έναν. Τους βρήκε 12 και του τόπε. Και τότε ο Άγιος Πατέρας κατάλαβε πως τον 13ο μόνο αυτός τον έβλεπε, κανένας άλλος. Εκεί παράμερα που ήταν καθισμένος στη γωνιά του τραπεζιού. Σαν απόφαγαν και δόξασαν όλοι μαζί το Θεό για τα καλά που γεύτηκαν και σηκώθηκαν να φύγουν οι καλεσμένοι, είπε ο ηγούμενος το 13ο επισκέπτη. «Εσύ μείνε. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω». Τον πήρε στο κελάκι του και τον ρώτησε ποιος είναι και πώς πήρε το θάρρος και ήρθε στην τράπεζα ακάλεστος. Και τότε εκείνος είπε πως ήταν ο ναυαγός που πριν χρόνια χτύπησε την πόρτα του κελιού του να του ζητήσει κανένα ρούχο για να γυρίσει στην πατρίδα του. Και ο ζητιάνος που τον βοήθησε με όσα χρήματα είχαν απομείνει στη χρηματοσακούλα. Και ο άλλος ζητιάνος που του έδωσε το αργυρό τριβλίο της μητέρας του, της Σιλβίας, με τα βρεμένα όσπρια. Και όπως μιλούσε, τον έβλεπε ο Άγιος να παίρνει μια τη μορφή του ναυαγού και μια του ζητιάνου και του άλλου ζητιάνου και κατάλαβε ότι δεν ήταν άνθρωπος, μα άγγελος Κυρίου. Paradiso, tope.
θυσία για τον αδερφό. Και σ' αυτήν εγώ πολύ σου το εγώ σου σπάς το κάντο εσύ. Και τα δυο μαζί να γίνουν εκείνος. Και η αγάπη τους όλους να πλωθεί. Και τα δυο μαζί να γίνουν εκείνος. Και η αγάπη σ' όλους να πλωθεί. Η ζυγαριά. Μια φορά ήταν ένας πλούσιος και είχε παλάτια και δούλους και όλα τα καλά του κόσμου. Και μόνο ένα δεν είχε. Του λείπε η καρδιά. Και επειδή δεν είχε καρδιά, μήτε να λυπηθεί μπορούσε, μήτε να χαρεί. Γι' αυτό και ο νους του ήταν μόνο στα χρήματα. Καμιά άλλη έννοια δεν τον μπέδευε. Μερικοί έλεγαν πως στη θέση της καρδιάς ο πλούσιος είχε μια ζυγαριά και ένα τευτέρι. Μα ποιος πιστεύει τέτοια πράγματα. Ο μόνος που τα πίστεψε ήταν ο βασιλιάς και σκέφτηκε «Να, ένας τέτοιος άνθρωπος μου χρειάζεται». Και αμέσως στέλνει και τον καλεί να πάει στο παλάτι του. «Σε διορίζω διοικητή», του λέει ο βασιλιάς, «σ' όλη την Αφρική». Και όσα χρήματα μαζεύεις από τους φόρους, τα μισά θα τα κρατάς εσύ για τις ανάγκες σου και για τις ανάγκες του τόπου και τα άλλα μισά θα τα στέλνεις σε μένα. Λένε πως ο πλούσιος δεν απάντησε αμέσως στο βασιλιά, δέχεται δε δέχεται το αξίωμα που του πρόσφερε, αλλά έβαλε πρώτα τη ζυγαριά να ζυγίσει και το τευτέρι να λογαριάσει για να ξέρει αν τον συμφέρει να γίνει διοικητής. Και μόνος ανέδειξε η ζυγαριά ότι το συμφέρει, τότε είπε το ναι. Δίνεται λοιπόν ο πλούσιος στη στολή του διοικητή, παίρνει και τη σφραγίδα από τα χέρια του βασιλιά και ξεκινά για να γνωρίσει τον τόπο που θα διοικούσε. Στο πρώτο χωριό που πήγε, οι άνθρωποι είχαν γιορτή. Χόρευαν, τραγουδούσαν, τα όργανα έπαιζαν, γινόταν γλέντι τρικούβερτο. Ο διοικητής, σαν είδε πως διασκέδαζαν, έγειρε μονόπαντα στην καμπύλα... Ο διοικητής, σαν είδε πως διασκέδαζαν, έγειρε μονόπαντα στην καμήλα που καθόταν. Και όσοι έτυχαν κοντά και το πήραν χαμπάρι πως έγειρε, έδωσαν δίκιο σε εκείνους που έλεγαν ότι ο διοικητής έχει στο στήθος του ζυγαριά και όχι καρδιά. «Γλεντάτε, γλεντάτε», έκανε με ενδιαφέρον. «Το γλέντι, ξέρετε, είναι τεκμήριο». Οι άνθρωποι σταμάτησαν να τραγουδούν και να χορεύουν και είπαν «Ναι, έχουμε γιορτή». Μα τη λέξη τεκμήριο, πρώτη φορά την άκουγαν και δεν την κατάλαβαν. «Τι θα πει τεκμήριο», ρώτησαν λιγάκι ντροπιασμένοι για την αμάθειά τους. «Θα πει πως έχετε χρήματα», προσφέρθηκαν οι γραμματικοί του διοικητή να τους φωτίσουν. «Χρήματα», κοιτάχτηκαν συναμεταξύ τους. «Καλε, πού να τα βρούμε τα χρήματα. Γιορτή έχουμε. Χαρά, όχι χρήματα». «Μάλιστα, χαρά», είπαν όλοι με ένα στόμα και εξήγησαν την αιτία της χαράς τους, πετώντας το λόγο του ο καθένας. «Το παιδί», λέει ένας. «Σώθηκε το παιδί μου». «Από θαύμα», συμπληρώνει άλλος. Ήταν γείτονας του πρώτου. «Πάνω που θα το κατάπινε ο κοροκόδηλος». Και ένας τρίτος έδωσε λεπτομέρειες για το περιστατικό. Το είχε δει με τα μάτια του.
Μπήκε ένα μυρμήγκι στη μύτη του θηρίου και φταρνίστηκε. Το γαργάλισε το μυρμήγκι και ξετίναξε 10 μέτρα μακριά το παιδί με το φτέρνισμα. 10 μέτρα έξω στη στεριά πάνω που πήγαινε να το χάψει και γλίτωσε το παιδί. Γι' αυτό γλεντούμε. Γι' αυτό τον βεβαίωσαν όλοι χαρούμενοι. Μα ο διοικητής δεν έδωσε σημασία στις εξηγήσεις. Σήκωσε τους ώμους του. Και η χαρά είναι τεκμήριο. Τους πρόσταξε να φέρουν όσα γεννήματα είχαν στα κελάρια τους. Τον κοίταξαν σαστισμένοι. Και τα παιδιά μας, με τι θα τα ταΐσουμε τα παιδιά μας? Βγήκαν μπροστά οι γεροντότεροι. Δεν πήραν απόκριση. Ο διοικητής πρόσταξε τους ανθρώπους του να τα πάρουν με το ζόρι, αν δεν τα έδιναν με το καλό. Κλάματα, παρακάλια, η χωρική να αλλάξει γνώμη. Αυτός βράχος. Ό,τι υπάρχει στα κελάρια, επανέλαβε τη διαταγή. Και εκείνοι, για να μην τους κατηγορήσει ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, κουβάλισαν ακόμα και τα ψωμιά που βρήκαν να ψήνονται στους φούρνους. Πάνω στην ώρα φτάνει ένας ζητιάνος. Βρωμούσε το χνότο του από την πείνα και δείχνει στο διοικητή το αδιανό δυσάκι του, αν και θα προτιμούσε το αδιανό στομάχι του να μπορούσε να του δείξει, και παρακάλεσε να του δώσουν λίγο ψωμάκι. «Μήνες έχω να σαλιώσω μπουκιά. Λυπηθείτε με». Ο διοικητής νευρίασε. «Για δες ώρα που βρήκε να κάνει ζητιανιά». Σκύβει να πάρει πέτρα να τον πετροβολήσει. Δεν βρίσκει και αρπάζει ένα καρβέλι. Απάνω στο θυμό του δεν το λογάριασε και το πετά με δύναμη κατά πάνω στο ζητιάνο για να τον διώξει. Και ο ζητιάνος έγινε καπνός. Πιο ύστερα που έφυγε και ο διοικητής με όλα τα γεννήματα και τους άντρες του για το άλλο χωριό, μερικοί χωρικοί έψαξαν για το καρβέλι, μα δεν το βρήκαν. Φαίνεται πρόλαβε και το άρπαξε ο ζητιάνος απάνω στο φευγιό του. Στο επόμενο χωριό που ξεπέζεψε ο διοικητής, όπως κατέβαινε από την καμήλα, το δάγκασε στο πόδι ένα φίδι. Και το πόδι αμέσως πρίστηκε και πόναγε. Ούρλιαζε από τους πόνους ο διοικητής, ψινόταν και στον πυρετό. Και μέσα στο παραμιλητό από τον πυρετό έδειχνε στους άντρες της συνοδείας του τη ζυγαριά που είχε στο στήθος. Λοιπόν, φαίνεται πως ήταν σωστά όσα λέγονταν για τη ζυγαριά του διοικητή. Μα οι άντρες του δεν την έβλεπαν, μόναχα ένας δούλος, αυτός την είδε. Και θαύμαζε ο δούλος, γιατί στον ένα δίσκο της ζυγαριάς ήταν τα γεννήματα που κουβάλισαν από το προηγούμενο χωριό. Στον άλλον το καρβέλι, αυτό που πέταξε στο ζητιάνο ο διοικητής για να τον διώξει. Και η ζυγαριά ισορροπούσε. Κανένας από τους δίσκους δεν βάραινε περισσότερο, κανείς πιο λίγο. Ο δούλος έκανε το σταυρό του και έπεσε στα γόνατα. Τον πήρανε τα δάκρυα. Το καρβέλι, έλεγε με πόνο. Είναι το μόνο καλό που έκανε στη ζωή του, το μόνο. Και αυτό δίχως να το θέλει, από λάθος. Λυπήσου τον Θεέ μου. Σηκώθηκε και βάλθηκε να περιποιείται το δαγκωμένο πόδι του αφέντη του. Έβαλε πάνω καταπλάσματα, έβαλε αλυφές που τις έφτιαξε μόνος του, όσα γιατροσόφια ήξερε για το φαρμάκι του φιδιού, όλα τα έκανε. Και κατά το απόγευμα πήρε να ξεπρίζεται το πόδι επιτέλους και ο πυρετός να πέφτει. Σταμάτησε ο διοικητής το παραμιλητό και κάλεσε κοντά του το δούλο και τον πρόσταξε να μοιράσει στους φτωχούς όλο το βιός του, ακόμα και τα ρούχα που φορούσε, και αυτά να τα δώσει. Και ο δούλος υπάκουσε και τον έγδισε και τα ρούχα ήταν μουσκεμα στον υδρότα από τον πυρετό που έπεφτε. Τα στέγνωσε και τα χάρισε στον πρώτο ζητιάνο που τους χτύπησε την πόρτα. Εκείνο το βράδυ ο αφέντης του έκανε τον πιο γλυκό ύπνο της ζωής του. Είδε και όνειρο, ένα παράξενο όνειρο, πως τον επισκέφτηκε τάχα ο Χριστός ντυμένος στα ρούχα που χάρισε ο δούλος του στο ζητιάνο και του δώσε το χέρι να σηκωθεί και ένιωσε μια γλύκα, Παναγίτσα μου. Όταν ξύπνησε, φόρεσε τα ρούχα του υπηρέτη του και τον πρόσταξε να τον πάει στο παζάρι κρυφά από την ακολουθία του και να τον πουλήσει. Και όσα χρήματα πιάσει, να τα δώσει
και αυτά σου στους φτωχούς. Από το βιβλίο της Ζωής Καναβά, Ιστορίες με τον παππού Νικόδημο. Ταξιδεύοντας με τις ιστορίες. Ιστορίες για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά. Ανάγνωση επιμέλεια, Χρυσούλα Κούρτη.